Τα κάψαλα αναβίωσαν για άλλη μια χρονιά στο πάρκο Χατζηδήμου, όπου μικροί και μεγάλοι διασκέδασαν και τήρησαν το έθιμο με τις φωτιές του Αηγιανιού, με πρωτοβουλία του Συλλόγου Κατοίκων της περιοχής. Όπως βλέπετε, κάθε χρόνο κάνουμε αυτό το έθιμο, προσπαθούμε να το κρατήσουμε για τα παιδιά μας, αλλά και για εμάς τους ίδιους, ας πούμε, αναμνήσεις, ομορφιές, τι να πω. Είναι ωραίο που ζωντανεύει κάθε χρόνο αυτό το έθιμο και είναι ωραίο που το μαθαίνουν τα νεότερα παιδιά, έτσι και το θυμούνται οι πιο μεγάλοι, αλλά και που ζωντανεύει κάθε τόσο το πάρκο εδώ, έτσι. Ακριβώς αυτό προσπαθούμε να κρατήσουμε και να το δώσουμε και στα παιδιά μας για να δούμε... Να περνάνε έτσι καλά, να θυμούνται τα παλιά και επειδή βλέπω κάποιες αναρτήσεις σχετικά με τα δικά μας τα χρόνια και βλέπω όπως θέλουν, αυτοί που τα ανεβάζουν να θέλουν να θυμηθούν παλιά πράγματα, έτσι και αυτά ας πούμε τα παιδιά μας θέλουν να συνηθίσουν και να βλέπουν παλιά έθιμα και να συνεχίσουν σε αυτό το πράγμα. Πείτε μας λίγο, τι είναι το έθιμο των κάψαλων. Να σας πω, δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω. Από παιδάκι θυμάμαι ότι με πήγαινε η μάνα μου, με πιάνε από το χέρι και πηδάγαμε μαζί τα κάψαλα. Τώρα, τι είναι ακριβώς τα κάψαλα, δεν το γνωρίζω. Από ό,τι βλέπουμε και είναι τα μαγιάτικα στεφάνια. Ναι, τα μαγιάτικα στεφάνια. Αυτό γίνεται πάντοτε, ας πούμε, με τα μαγιάτικα στεφάνια. Βέβαια, εμείς σαν παιδάκια πηγαίναμε εδώ στα τσαμάκια που λένε και μαζεύαμε τα φρύγανα και φτιάχναμε μεγάλες φωτιές. Τώρα βέβαια αυτό δεν γίνεται. Εντάξει. Βλέπουμε όμως πολλά παιδάκια εδώ που προσπαθούν ναι, αυτό βλέπω και εγώ. Μπράβο στους γονείς που τα φέρνουν, οι παππούδες, οι γιαγιάδες, μπράβο τους.